Καλημερίζω τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλημέρα. Καλημέρα. Και του έβαλα βασικά ήδη το πρώτο ζήτημα, διότι εδώ δεν μας στάνε όλα τα άλλα, κύριε Λύκο. Τώρα αρχίζουν και οι εφοδιαστικές αλυσίδες να περιπλέκονται. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην απαρχή ενός νέου ψυχρού πολέμου. Ίσως σκληρότερο από αυτό που είχε βιώσει η ανθρωπότητα τη δεκαετία του 70. Γιατί και τότε, αν θέλετε, δεν είχαν διακοπεί εφοδιαστικές αλυσίδες, δεν είχε διακοπεί ο εφοδιασμός καυσίμων από τον ανατολικό στο δυτικό κόσμο. Τώρα όμως κινδυνεύει και αυτό. Δηλαδή πάμε σε έναν πλήρη διαχωρισμό μεταξύ Ανατολής, της νέας Ανατολής, δηλαδή Κίνα, Ινδία, Ρωσία, βάλτε μέσα και το Ιράν, ακόμα και το Πακιστάν, το οποίο έχει πρόβλημα με την Ινδία, θα παίξει εκεί, και του υπόλοιπου δυτικού κόσμου. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι χώρες τώρα που μιλάμε, σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες και τις στρατηγικές και τα στρατηγικά αγροτικά προϊόντα, όπως σιτάρι, κρυφάρι, καλαμπόκι κτλ., σχεδόν καταλαμβάνουν όλο τον κόσμο. Πάμε για μια νέα, δηλαδή μια νέα συμφωνία, αν θέλετε, της Γιάλτας. Άλλου τύπου, ε? Άλλου τύπου, βεβαίως. Mm. Όπου τι κάνει ο καθένας, σου λέει ότι εγώ έχω κορονοϊό, οπότε έχω κορονοϊό, τι κάνω, κάνω lockdown. Άρα εφόσον κάνω lockdown, σταματάω την εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή είναι ένας άλλος τρόπος πίεσης, αν θέλετε, ως προς τη Δύση αυτός. Και όσο θα κλείνουν ανατολικά, τόσο εμείς θα ανοίγουμε. Εμείς έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει κορονοϊός, έχουμε ξεχάσει, ας πούμε, ότι έχουμε πρόβλημα, μάσκες, ιστορίες, τον Ατάλο, τίποτα. Βέβαια, ξεκινάει και τουριστική σεζόν, αν θέλετε. Αλλά θα επανέλθουμε, επειδή ακριβώς πρέπει να πάρουν κάποια χρήματα για τα οποία έχουν υπογράψει τα κράτη και έχουν γίνει συμφωνίες, από τον Σεπτέμβριο, όπου εκεί θα μας πούνε, παιδιά, πρέπει να κάνεις και τέταρτη δόση. Μέχρι τότε όμως, οι κοινωνίες όλες θα έχουν πάει προς τα κάτω. Δηλαδή, κάνουμε μια ολική επαναφορά. Ολική οικονομική επαναφορά, αν θέλετε. Πρέπει να ξεχάσουμε τον τρόπο ζωής που είχαμε έως τώρα, κυρίως στις δυτικές κοινωνίες. Πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία όπου θα καταναλώνουμε λιγότερο και θα ζούμε πιο περιορισμένα. Εσείς έχετε πει, κύριε Λύκο, με όλα αυτά, από τη μία έχεις τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από την άλλη έχεις τη μεγάλη ενεργειακή κρίση. Από την άλλη έχεις το θέμα με τις σπάνιες γαίες. Αφετρίτου έχεις το τι γίνεται στην οικονομία, πληθωρισμός, το φτωχό κόσμο να γίνεται φτωχότερος. Έχετε πει ότι όλα αυτά μπορεί τελικώς, χωρίς κανένα ίχνος συνωμοσιολογικής προσέγγισης, να είναι μια ανατοποθέτηση των κοινωνιών και ίσως αυτό που σήμερα βλέπουμε όλοι και σχολιάζουμε του τι γίνεται σε κάποιες περιοχές της Κίνας, να είναι σκηνές από ταινία προσεγώς. Ακριβώς. Διότι ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι αν δείτε όλες οι μεγάλες αυτοκρατορίες ανά 100-150 χρόνια διαλύονται. Δηλαδή φτάνανε στο πικ τους και μετά είχαμε ένα crackdown. Τι λέμε crackdown, εγώ το ξέρω αυτό τον όρο από τη βιολογία, αν θέλετε. Ότι καταραίει όλο το σύστημα. Δεν είναι ότι φεύγει μόνο ένας πληθυσμός. Καταραίει όλο το σύστημα. Εγώ πιστεύω ότι μέσα από αυτές τις κινήσεις που γίνονται θα επανέλθουμε στο θεσμό του έθνους κράτους, όπως είχαμε παλιά στην αρχαία Ελλάδα την πόλη κράτος. Και θα πάμε σε λίγος πολύ σε εθνικά νομίσματα, το οποίο αυτό θα καθορίζεται από το γεωφυσικό πλούτο που θα έχει κάθε χώρα. Δηλαδή τι παράγει, θα πάμε στις βασικές αρχές της οικονομίας. Έχω πετρέλαιο, άρα πλουτίζω. Εκμεταλλεύομαι την υπεραξία των εργατών, καπιταλιστικό σύστημα και πάλι, αλλά πιο απλό, όχι χρηματοοικονομικό, όχι τραπεζοοικονομικό. Δηλαδή όπου εγώ θα τζογάρω στο να πτωχεύσει μια χώρα καλή ώρα όπως κάνανε με την Ελλάδα και κάποιοι από, για παράδειγμα από τα παράγωγα θα βγάζουν χρήματα ή από τα ασφάλιστρα, δηλαδή τα CDS θα βγάζουν χρήματα. Αυτό νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά και πάει προς το τέλος του. Το βλέπετε αν θέλετε και τι γίνεται, ποιος μιλάει αυτή τη στιγμή για τον Green Deal. Πού είναι όλοι αυτοί. Για τη συμφωνία του Κιώτο, για τον Green Deal, για τους στόχους του 2030. Ποιος μιλάει. Ποιος μιλάει για το παραγόμενο διοξίδιο του άνθρακα που εκλείεται από την εισβολή της Ρωσίας αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και από τον πόλεμο που διεξάγεται εκεί. Κανένας. Απέναντίας βλέπετε έναν Biden ο οποίος πηγαίνει και λέει ότι παιδιά αυξήστε την παραγωγή πετρελαίου, δηλαδή αυξήστε την παραγωγή εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
και από τις χώρες του κόλπου, ώρα Κατάρ, και από την επάρατο τρομοκρατική Βενεζουέλα. Και όμως δεν γίνεται, ποιος ο Μπάιντεν. Ναι, αλλά καλά, εντάξει, τώρα σήμερα πληροφορούμε ότι ανώτατη αντιπροσωπεία, αυτό κι αν είναι αναστροφή, ανώτατη αντιπροσωπεία της Κούβας μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον για πρώτη φορά. Δηλαδή εδώ πέφτουν πολλά κάστρα. Όμως το ερώτημα εδώ που μου έρχεται από πολύ κόσμο, κύριε Λίκο, είναι το εξής. Οι κοινωνίες, αυτό που εσείς λέτε, θα πάμε έτσι σε πιο απλές μορφές, θα πάνε σε πιο απλές μορφές ή πάνε σε πιο σύνθετες, ελεγχόμενες μορφές? Διότι έχουν αναπτυχθεί χάρη σε επιστήμες μια σειρά από τομείς τεχνολογικοί, οι οποίοι για την ώρα δεν προϊονίζονται αισιόδοξες εξελίξεις. Κοιτάξτε, αυτό είναι που λέμε η ψηφιακή μετάβαση. Όλοι μιλούν, αν έχετε ακούσει, για ψηφιακή μετάβαση. Ψηφιακή μετάβαση και τα λοιπά, τηλεργασία. Λοιπόν, έξυπνη ψηφιακή αγροτική οικονομία και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά, και το έχω πει και ξανά στην εκπομπή σας, όλα αυτά χρειάζονται στρατηγικές πρώτες ύλες, τις οποίες δεν έχει ο δυτικός κόσμος και τις ελέγχει όλος ο ανατολικός κόσμος. Άρα πώς θα προχωρήσει αυτό το πράγμα? Δηλαδή θεωρώ ότι κάπου έχει μείνει αποκαύσιμα. Θα μείνει στη μέση αποκαύσιμα. Καλό είναι το globalization, η παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά. Καλό είναι το metaverse που το διαφημίζουν και πάρα πολύ. Αλλά αυτό δυστυχώς θέλει πρώτες ύλες. Και οι πρώτες ύλες αυτές δεν υπάρχουν. Γιατί σας το έχω ξαναπεί. Όταν εμείς αναπτύσσαμε εμπορικά προϊόντα και σκεφτόμασταν και πώς θα κάνουμε αυτό και η παγκοσμιοποίηση και ψηφιοποιημένα τα πάντα και να μην ξέρουμε, να είμαστε απλοί αριθμοί οτιδήποτε, δεν είχαμε σκεφτεί ότι γεωστρατηγικά αυτό δεν θα ωφελήσει τις δυτικές κοινωνίες. Θα ωφελήσει απέναντίας την Κίνα. Γιατί πολύ απλά αυτή ελέγχει τα πάντα. Όταν εμείς δηλαδή μιλάγαμε για χρήμα και μιλάγαμε για έναν άκρατο καταναλωτισμό, η μία εταιρεία να οικονομήσει, και το λέω έτσι χαρακτηριστικά εκλαϊκευμένα, να οικονομήσει απέναντι στην άλλη, η Κίνα εκείνη την ώρα χάραζε γεωστρατηγική πολιτική. Με σκοπό εδώ πριν από 10 χρόνια να ελέγξει τον κόσμο. Καταλάβατε τι έχει γίνει? Εδώ ξεφύγαμε από τα κράτη, ξεφύγαμε από τη γεωστρατηγική και πήγαμε στις εταιρείες. Δηλαδή, οι κάθε εταιρείες οι οποίες σου κάνουν και την αξιολόγηση, να σου το πω και έτσι, για το αν είναι μια χώρα, για παράδειγμα, αλφα-σύν, αν είναι αλφα-πλήν ή οτιδήποτε στην οικονομία της, που σήμαινε επενδύσεις, άρα χρηματιστήριο κτλ. Εντάξει, έμπαινε λοιπόν στην ιστορία αυτή χωρίς να έχει γεωστρατηγική. Παίζανε τη γεωστρατηγική οι εταιρείες, όχι τα κράτη, όχι οι κυβερνήσεις των κρατών. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δηλαδή εταιρείες στην Αμερική που έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ από ό,τι έχει η ίδια η Αμερική. Την ίδια ώρα όμως η Κίνα ασκούσε γεωστρατηγική πολιτική. Και να τώρα τα αποτελέσματα. Να τώρα τα αποτελέσματα. Όπως και με τη Ρωσία, τα βλέπετε. Όπως και με τη Ρωσία, τα βλέπετε κανονικότατα. Τι θα κάνουν οι Ρώσοι? Δεν θα πάνε στα μολ. Δεν θα πάρουν 3 κινητά. Τον Ευρωπαίο όμως θα τον πειράξει πάρα πολύ που δεν μπορεί να αγοράσει 3 κινητά. Θα τον πειράξει πάρα πολύ. Πώς θα γίνουν αυτά τα big data centers? Με ποιες πρώτες ύλες? Με ποιες στρατηγικές πρώτες ύλες θα στηθούν στη Θεσσαλονίκη που ακούμε και τα λοιπά? Πώς θα γίνουν αυτά? Και φυσικά με ποια ενέργεια? Από πού θα καταναλώνουν ενέργεια? Από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Θα βάλουν ανεμογεννήτριες για να λειτουργούν? Άρα επανέρχεστε σε αυτό που έχετε πει, ότι η ενέργεια είναι στρατηγική σημασία σε αυτή τη στιγμή σε εξελίξη μαζί με τις σπάνιες γης. Μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Φώτης ακούγοντάς σας το εξής. Σήμερα, λέει, το πρωί, ερώτηση σε κυβερνητικό της Ευλαμπίας Ρέβη, γιατί, κύριε Καράογλου, η τιμή της κιλοβατόρα στην Ελλάδα χθες ήταν στα 287 ευρώ, ενώ στην Ολλανδία 150 και στη Γερμανία 87, και η απάντηση, λέει, ήταν η εξής. Μα, κυρία Ρέβη, χθες δεν ξέρετε ότι έβρεχε και δεν λειτουργούσαν οι ΑΠΕ? Αυτοί οι άνθρωποι καθορίζουν τις τύχες μας, λέει ο Φώτης. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Δηλαδή οι ΑΠΕ, σας έχω ξαναπεί ότι είναι, σίγουρα είμαστε υπέρ της πολιτικής της απαθρακοποίησης, αν θέλετε, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δηλαδή, να σας πω το εξής. Πέρσι, ας πούμε, είχαμε 200 μέρες στην Ευρώπη άνω των 3 μπουφόρ. Φέτος έγιναν 87 και εκεί όλο το σύστημα έκατσε.
Γιατί πολύ απλά, οι ίδιες οι εταιρείες οι οποίες εμπορεύονταν ορυκτά καύσιμα, οι ίδιες εταιρείες μπήκαν στον ανταγωνισμό και στην κερδοσκοπία των ΑΠΕ, θεωρώντας ότι από εκεί θα βγάλουν πάρα πολλά χρήματα, χωρίς στρατηγική. Γιατί όταν δεν έχεις αποθήκευση, δεν μπορείς να έχεις στρατηγική για ΑΠΕ, να σου το πω και έτσι. Μπήκανε λοιπόν σε αυτή την ιστορία. Και τι κάνανε? Βάζανε πολλές ΑΠΕ. Πουλούσε η Γερμανία. Πουλούσε η Δανία. Αγόραζε η Ελλάδα. Μπαταρία της Ευρώπης, έλεγε ο Πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι? Την ίδια ώρα όμως, τόσο πιο πολύ αυξάνονταν εισαγωγές από φυσικό αέριο ρώσικο. Γιατί δεν μπορούν να σταθούν οι ΑΠΕ μόνοι τους χωρίς να έχουν ένα ελάχιστο φορτίο βάσης. Που συνήθως είναι το ίδιο με τα μεγαβάτ που, που προσπαθείς να εγκαταστήσεις. Εκεί λοιπόν είναι το όλο θέμα. Εμείς αγοράζαμε. Οι άλλοι πουλούσανε. Ο ίδιος ο Πούτιν. Τι έλεγε ο Πούτιν? Γιατί δεν φτιάχνετε, λέει, σταθερά συμβόλαια? Προσέξτε. Γιατί δεν φτιάχνετε, λέει, σταθερά συμβόλαια? Δηλαδή, για να εξασφαλίσετε σταθερές τιμές. Έλα όμως που στην Ευρώπη είχαμε κάνει το λεγόμενο target model, όπου ο ένας έπρεπε να πουλάει στον άλλον όταν είχε πολύ αέρα για να κερδίσει. Άρα εμείς δεν έπρεπε να πάρουμε συγκεκριμένη ποσότητα φυσικού αερίου, αλλά να παίρνουμε όσο μας χρειάζεται κάθε φορά προκειμένου να κερδίσουν εταιρείες. Και κάτσε η βάρκα. Και κάτσε η βάρκα. Μάλιστα. Και τώρα έχουμε τιμές στην ανηφόρα και καθόλου στρατηγικά αποθέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μα είναι δυνατόν να βάζουμε στο χρηματιστήριο? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη, αλλά δεν. Δηλαδή, κάποια στιγμή εξανίσταμε με αυτά που γίνονται. Είναι δυνατόν? Καλός ο καπιταλισμός, καλός ο νεοφιλελευθερισμός, αλλά μέχρι πού? Μέχρι πού? Δηλαδή, θα πορευτούμε σε λίγο πέρα από τα δημόσια αγαθά, πέρα από τα ορυκτά καύσιμα, που είναι δημόσια αγαθά κι αυτά. Θα εμπορευτούμε, τι να σας πω, και τη μάνα μας? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, σας το λέω, δηλαδή, εδώ έχουμε καταλήξει. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του νεοφιλελευθερισμού, όχι του καπιταλισμού του απλού. Ο καπιταλισμός ο απλός λέει ότι εγώ φτιάχνω τραπέζια και μεταλλεύομαι την επεξία, ας πούμε, του εργάτη που δουλεύει κτλ. Και βγάζω κέρδος. Εδώ μιλάγαμε για φούσκες. Όπως είναι το χρηματιστήριο, αν θέλετε, των ρήπων. Άλλη ιστορία κι αυτή. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε και μια συζήτηση σε σχέση με το χρηματιστήριο των ρήπων, για να ακούσει ο κόσμος, να ακούσουν οι ακροατές σας τι ακριβώς παίζεται. Μιλάμε για φούσκες. Για πείτε μας έτσι ένα δείγμα, γιατί κάνουμε τη συζήτηση μετά το Πάσχα αυτή. Για πείτε μας έτσι μια κουβέντα όμως, μιας και το ανοίξατε για τους ρήπους. Οι εταιρείες, η κάθε εταιρεία, για να σου το πω και έτσι, μπορεί, για παράδειγμα, να αγοράζει ρήπους. Να σου το πω και έτσι, δηλαδή στο χρηματιστήριο των ρήπων μπορεί μια εταιρεία να αγοράζει ρήπους εφόσον υποτίθεται εφόσον ενισχύει κάποιες προστατευόμενες περιοχές, εφόσον εμπορεύεται τα λεγόμενα ομόλογα διοξιδίου του άνθρακα και εφόσον πληρώνει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα γιατί καίγονται πολλές περιοχές προστατευόμενες. Καταλαβαίνετε, και αυτό βέβαια μπορεί να γίνεται και μεταξύ των κρατών. Δηλαδή, αν οι Γερμανοί έρθουν και βάλουν εδώ πέρα ανεμογεννήτριες, τι κάνουν αυτοί? Αγοράζουν ομόλογα ρήπων, άρα μπορούν εκεί να παράγουν λιγνίτη, να καίνε λιγνίτη και ουσιαστικά να μεγιστοποιείται, να μεγεθύνει την οικονομία τους. Δηλαδή, μιλάμε για μια φούσκα. Αυτό δηλαδή, τα λεγόμενα green taxes που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 90, αυτό το χρηματιστήριο των ρήπων, αυτή τη στιγμή, δεν είναι ότι βάζει ένα κατόφλι σε ό,τι αφορά τους ρήπους. Όχι. Απλά επιτρέπει σε εταιρείες να μπορούν να παράγουν νομιμοποιώντας τες, προσέξτε. Μάλιστα. Έχοντας αγοράσει αυτά τα δικαιώματα ρήπων με μία παρέμβαση, ας πούμε, στην Ελλάδα, στην Ισπανία. Παράδειγμα. Ακριβώς. Γι' αυτό περνάνε και αντίστοιχοι νόμοι. Δηλαδή, η Ελλάδα θα είναι κίνγκα στις ανεμογεννήτρες, δεν θα μπορεί να καίει λιγνίτη, αλλά η Γερμανία θα μπορεί να καίει λιγνίτη, να μεγενθύνει, αν θέλετε, την οικονομική της ανάπτυξη, γιατί δεν θα έχει φτηνό ρεύμα. Δεν υπάρχει βιομηχανική ανάπτυξη χωρίς φτηνό ρεύμα. Και παράλληλα, η Ελλάδα θα ξυρίζουν όλα τα βουνά και θα μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Με δίκτυα, όπως το έχετε πει στην εκπομπή σας, υψηλής τάσης και όχι χαμηλής τάσης για τους μικροπαραγωγούς. Κύριε Λύκο, με ρωτάνε πολύ κατά τη γνώμη σας, μία από τις απόρριες του πολύ ακριβού ρεύματος αυτή την περίοδο στην πατρίδα μας, τους τελευταίους 7 μήνες, δεν είναι αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής? Και γιατί υπάρχει, δεν θα έπρεπε να έχει καταργηθεί κανονικά, ρωτάει πολλοί κόσμος.
Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, σας το λέω και πάλι, είναι το μοντέλο που στήθηκε με το target model, για να μιλάμε, και δεν φοβάμαι να πω την αλήθεια, είναι ότι ουσιαστικά γεμίσαμε με ανεμογεννήτρες στην Ελλάδα και μπήκαμε σε αυτό το αέναο παιχνίδι, ώστε να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες μόνο από ανεμογεννήτρες και όχι ΑΠΕ, καταργώντας το λιγνίτη. Αυτό είναι το όλο θέμα. Εγώ θα πω στον ακροατή σας ότι πολύ απλά να κοιτάξει τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο ρεύμα αυτή τη στιγμή και δεν είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτά είναι, αν θέλετε, είναι ασπιρίνες. Το μοντέλο το είχαμε στήσει από πριν και το ξέραμε πώς γινόταν το μοντέλο με το χρηματιστήριο ενέργειας. Ας κοιτάξει λοιπόν ο ακροατής σας και ας δει ποιες χώρες έχουν το χαμηλότερο ρεύμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι η Πολωνία, η οποία αρνείται να μπει στην συμφωνία αυτή για το Green Deal και τα λοιπά και έχει το λιγνίτη, και είναι και η Γαλλία που έχει πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 71,2% αν δεν κάνω λάθος, που είναι δημόσια. Είναι δημόσια. Οφείλω να τονίσω αυτό το πράγμα. Είναι δημόσια. Δεν μπορεί ο ιδιώτης να σου εξασφαλίσει δημόσια αγαθά. Και δεν μπορεί η κοινωνία να ζήσει χωρίς δημόσια αγαθά. Εδώ είδα, να σας πω κάτι άλλο. Δηλαδή πάμε στη Βόρεια Εύβοια και βάζουν ιδιώτες για να διαχειριστούν την αναδάσωση. Έχουμε τρελαθεί τελείως δηλαδή. Πού είναι η τοπική αυτοδιοίκηση? Που αν θέλαμε να κάνουμε ΑΠΕ, θα έπρεπε να το αναλαμβάνει αυτό ο κάθε περιφερειάρχης για την περιφέρειά του. Α, καλά, εντάξει. Όλοι κάνουν συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες και ιδιωτικούς συμβούλους. Καλά τα λέτε. Ακόμη και για τα αρχαία θέατρα. Τι θέλετε τώρα να σας πω? Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα, αυτή η κοινωνία, αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να προχωρήσει. Και έρχεται τώρα αυτός ο πόλεμος και σου αναθεωρεί όλα αυτά τα οποία είχε χτίσει μέχρι τώρα. Απλά το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς περιορίζονται τα κέρδη των μεγάλων εταιριών. Μα αρκετά βγάλανε. Αρκετά έχουν βγάλει. Οι ΑΠΕ, δηλαδή οι ανεμογεννητριάδες εδώ πέρα, πληρώνονταν με τη τιμή του ρεύματος που έδινε το φυσικό αέριο, που ήταν το ακριβότερο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Επιδοτούμενο κιόλας. 13,5 δις έχουμε δώσει. Και παράλληλα δίναμε 2 δις κάθε χρόνο για εισαγωγή φυσικού αερίου. 2 δις. Και τώρα μας φταίει η Ρωσία. Μα αυτό θα γινότανε, ούτως ή άλλως. Πρώτα μας φτιάξανε και μας βάλανε να είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι και τώρα διαμαρτυρόμαστε γιατί είμαστε εξαρτώμενοι. Θα κλείσω με ένα ερώτημα του φίλου του Βασίλη, συνονοματός σας. Λέει, κύριε Λύκο, έχω ακούσει που είστε υπέρ της αξιοποίησης των δικών μας ενεργειακών πόρων λελογισμένα, αλλά με αυτό που ακούω σήμερα για το χρηματιστήριο αναρωτιέμαι. Άντε και συντομεύουμε τους χρόνους εξόρυξης και αξιοποίησης του φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης. Πάλι στο χρηματιστήριο δεν θα πέσει και θα το παίρνουμε πάλι ακριβά ενώ θα το βγάζουμε εμείς? Το θέμα είναι, κύριε Σαχίνη, και απαντώ και στον ακροατή σας, να έχουμε εμείς βασικά κρατικά εργαλεία. Αν δεν έχουμε βασικά κρατικά εργαλεία που θα κάνουν τις διαπραγματεύσεις, εδώ ακόμα και τα ΕΛΠΕ τα ιδιωτικοποιήσαμε. Τη ΔΕΗ την ιδιωτικοποιήσαμε. Πώς θα κάνεις τη διαπραγμάτευση? Εγώ δεν λέω να γίνει η συμφωνία, να μπουν οι ιδιώτες, αλλά πώς θα κάνεις τη διαπραγμάτευση ό,τι αφορά το κοινωνικό μέρισμα? Τι θα πάρει ο κόσμος, τι θα πάρει η Ελλάδα? Είναι εθνικός πλούτος αυτός. Δεν μπορείς να τον δίνεις και να τον εκχωρείς έτσι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου να εκχωρούμε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό και προηγουμένως, προσπαθώντας έτσι να χαριτολογήσω, είπα. Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, έχω μία μητέρα η οποία δεν μου φέρνει πολλά χρήματα στο σπίτι, ενδεχομένως να βρω μία άλλη μητέρα η οποία να μου φέρει περισσότερα. Γιατί με συμφέρει. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά το Πάσχα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση, κύριε Λύκο. Και συνεχίστε έτσι όπως κάνατε τις εκπομπές σας, γιατί είστε από τις λίγες εκπομπές οι οποίες, πέρα από τη φιλοξενία, βγάζουν κάποιες διαφορετικές φωνές, γιατί δυστυχώς ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Ότι έχουμε γίνει μοναθεματικοί ακόμα και στην ενημέρωση. Βασίλης Λύκος, διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Θέλω να τον ευχαριστήσω, να του ευχηθώ καλή Ανάσταση. Θα τα πούμε μετά τις γιορτές. Και σε όλη την Κρήτη. Να είστε καλά. Εύχομαι από ψυχής. Και εκεί στην Εύβοια, στην πατρίδα σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάμε και γρήγορα σε διάλειμμα.